προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης εορτάσει στις 4 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο προφήτης και Θεόπτης Μωυσής υπολογίζεται ότι γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1569 π.Χ. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος και ονομαζόταν Άβραμ ή Αμράμ και καταγόταν από τη φυλή του Λεβί και η μητέρα του Ιωχάβεδ. Όταν ο Φαραώ διέταξε να σφάξουν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του τον έβαλε σε ένα κυβότιο και τον άφησε στις όχθες του Νείλου, εγκαταλείποντας το στη Θεία Πρόνοια. Το βρέφος το βρήκε η κόρη του Φαραώ, Θέρμουθιν ή Μέρης ή Μέρινα, η οποία το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσή, που σημαίνει «σεσωσμένος από τα ύδατα». Ανατράφηκε ως γνήσιος υιός της πριγκίπισσας και έμαθε όλη την σοφία και τη γνώση των Αιγυπτίων, χωρίς εν τούτης να αποξενωθεί από την πίστη των πατέρων του και την αγάπη προς τον έθνος τους. Όταν ήταν 40 ετών, σκότωσε κάποιον Αιγύπτιο που είχε επιτεθεί εναντίον ενός Ισραηλίτη και για να σωθεί κατέφυγε στη γη Μαδιάμ, όπου έγινε βοσκός. Εκεί παντρεύτηκε την Σαφόρα, θυγατέρα του Ιωθόρ και απέκτησε 2 γιους. Τον Γυρσάμ, που σημαίνει «Είμαι πάρικος σε ξένη γη», και τον Ελιέζερ, που σημαίνει «Ο Θεός βοηθός». Κατά την πολυχρόνιον εξορία του μακριά από το λαό του, ο Μωυσής ενοεύωσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην ησυχία των βουνών και της ερήμου, καταρτιζόταν στην αποστολή για την οποία τον προόριζε ο Θεός, να ποιμάνει το λογικό του πίμνιο. Συγχρόνως καθάριζε την καρδιά και το νου του με την προσευχή και την συνεχή αδολεσχία του Θεού. Μια ημέρα ύστερα από 40 χρόνια ξενιτιάς στην Μαδιάμ, όπως έβοσκε τα πρόβατα στο όρος Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός υπό μορφήν πυρός εξερχόμενου μέσα από μια βάτο, η οποία φλεγόταν αλλά δεν καιγόταν. Με τη θεοφάνεια αυτή, η οποία προεικόνιζε το μέγα μυστήριο του παρθενικού τοκετού και της ενσαρκή ελεύσεως Σωτήρος, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό του από την πικρή δουλεία και να τον επαναφέρει στη γη των πατέρων του. Επειδή αυτός ήταν βραδύγλωσσος και δίσταζε να αναλάβει το έργο, του έδωσε ως βοηθό και διερμηνέα τον αδελφό του Ααρών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μαζί στο Φαραώ και του ζήτησαν να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να λατρεύσουν το Θεό τους στην έρημο. Κατά θεία παραχώρηση, η υπερήφανη καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους άφηνε να φύγουν. Τους κράτησε να εργάζονται ως δούλοι στις μεγάλες οικοδομικές εργασίες που είχε επιχειρήσει η ματαιοδοξία του. Τότε ο Κύριος διαμέσου του Μωυσή χτύπησε την Αίγυπτο με 10 φοβερές πληγές. Ταπεινωμένος από τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ, ο Φαραώ εξαναγκάστηκε να τους αφήσει να φύγουν. Μαζί τους πήραν τα οστά του Ιωσήφ και πολλά χρυσά και αργυρά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Στην πορεία τους ο Θεός τους οδηγούσε την μεν ημέρα με στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα με στήλο πυρός. Μετά την αναχώρησή τους ο Φαραώς άλλαξε πάλι γνώμη και στράφηκε με όλα του τα άρματα προς καταδίωξή τους. Το Αιγυπτιακό υπηκό βρήκε τους Ισραηλίτες στρατοπεδευμένους στην ακτή της Ερυθράς θαλάσσης. Ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού χτύπησε τα νερά της με το ραβδί του και τα διαχώρισε στα δύο. Έτσι, οι Ισραηλίτες διέβησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και όταν εξήλθαν όλοι στη στεριά, σήκωσε το ραβδί του πάνω από τα ύδατα και τα επανέφερε στην φυσική του θέση, καταποντίζοντας όλα τα άρματα του Φαραώ που τους ακολουθούσαν. Αμέσως μετά τη θαυμαστή σωτηρία τους, ο Μωυσής συνέθεσε την ευχαριστήριο προς τον Θεόν οδή «Άσομε το Κυρίο εν δόξος γάρδε δόξαστε, ύπων και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής εγένα τόμη η σωτηρία, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν,
που έψαλε όλος ο λαός στην παραλία με τύμπανα, χωρισμένος σε δύο χορούς, ένα των ανδρών με επικεφαλή στον Μωυσή και ένα των γυναικών με επικεφαλή στην αδελφή του Μαριάμ. Στην έρημο, από την Ερυθρά θάλασσα ως το Σινά, παρά τους συνεχείς γονγισμούς, ο Θεός με έκτακτες θαυματουργίες τους έδειχνε την παρουσία του και την στοργική του παροστασία μέσω του δούλου του Μωυσέως. Στην μερά γλύκανε τα πικρά νερά για να ανακουφίσει τη δίψα τους. Στην έρημο Σιν, χάρη στην προσευχή του Μωυσέως, έστειλε το μάνα που πίκυλε στην γεύση ανάλογα με την επιθυμία του καθενός. Τέλος στην βραχώδη Ραφιδίν κοντά στο Σινά, όταν ο γογγιστής λαός εξαιτίας της δίψας παραλίγο θα λιθοβολούσε το Μωυσή. Και ο Θεός του έδωσε εντολή να χτυπήσει με το ραβδί του ένα βράχο από όπου ανέβλησε άφθονο νερό. Εκεί τους επιτέθησαν και οι αλόφιλοι αμαλακίτες, τους οποίους κατοτρόπωσε ο Ιησούς του Ναβί. Στην αρχή του τρίτου μηνός, από την έξοδό τους έφτασαν και στρατοπέδευσαν στο Σινά. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή να ανέβει μόνο στην κορυφή του όρους. Εκεί του αποκαλύφθηκε η υπομορφή πυρός μέσα σε γνωφόδη νεφέλη με βροντές αστραπές και ήχος αλπίγκων. Όλο το όρος καπνιζόταν και καταποζητιζόταν. Ο Μωυσής μιλούσε στο Θεό με πολλή κοιότητα, όπως ομιλεί κάποιος προς το φίλο του. Ο Θεός του απαντούσε με βροντές. Κατά την φοβερή αυτή αποκάλυψη δόξης του, ο Κύριος του παρέδωσε τις εντολές του νόμου γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. Κατά τις 40 ημέρες και νύχτες που παρέμεινε επάνω στο όρος, διδάχτηκε από τον Θεό ότι ήταν αναγκαίο για να αποκτήσει ο λαός την θεογνωσία. Στο διάστημα αυτό έλαβε και τις ακριβείς διατάξεις για την κατασκευή του επιγείου θυσιαστηρίου και την οργάνωση της λατρείας την οποία έπρεπε να προσφέρει ο περιούσιος λαός στο δημιουργό του σύμπαντος. Ενώ ο Μωυσής κατέβαινε κρατώντας τις πλάκες του δεκάλογου, άκουσε τις φωνές των μεθυσμένων Ισραηλιτών και είδε τους χορούς τους γύρω από το χρυσό μοσχάρι που κατά την απουσία του είχαν κατασκευάσει. Πλήρης θυμού πέταξε από τα χέρια του τις πλάκες και τις συνέτριψε στους πρόποδες του βουνού. Ο Θεός, αγαναχτισμένος για την ειδωλομανία του σκληροτράχυλου λαού, θα τον εξολόθρευε. Αν δε μεσολαβούσε ο Μωυσής με τη θερμή του ηκεσία και νυν ή μεν αφής αυτής την αμαρτία αυτών, άφες ή δε μη εξάλληψον με εκ της βίβλου σου εις έγραψας. Ο προϋφήτης ανέβηκε πάλι στο όρος και έγραψε ο ίδιος αυτή την φορά σε δύο νέες πλάκες τις 10 εντολές καθυπαγόρευση του Θεού. Εισερχόμενος στην Εφέλη έγινε μέτοχος της θεϊκής δόξης. Έτσι όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, το θείο φως λαμπρότερο από κάθε αισθητό φως είχε διαπεράσει τόσο βαθιά την καρδιά του ώστε κινόταν σε όλο του το σώμα. Το πρόσωπο του ακτινοβολούσε από υπερφυσική λάμψη. Αμύητοι Ισραηλίτες στα μυστήρια του Θεού δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν και ο προφήτης εκάλυψε το πρόσωπό του με κάλυμα που αφαιρούσε μόνον όταν εισερχόταν στη σκηνή του μαρτυρίου για να μιλήσει με τον Θεό. Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δεύτερου έτους ο Μωυσής αρρύθμισε τον λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο, ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης, στα σύνορα της γης της Επαγγελίας, ο λαός επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στην Χαναάν, αποθαρρύθηκε για την κατάληψη της χώρας, στασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μια ακόμη φορά να τους αφανίσει τελείως, αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε την Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση, αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέρθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γονγκιστές ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά την μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση
αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμψηρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του δυσκυβέρνητου αυτού λαού. Στην αρχή του 400ου από την έξοδό τους έτους έφτασαν πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλίσμονες ιοί του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γονγκισμούς κατά του ηγέτη τους. Ο Θεός είπε στον Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο, αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία, για τη νέα τους απήθεια, δίστασε προς στιγμήν και τους είπε: «Ακούσατε μου, οι απηθείς μη εκ της πέτρας τάφης εξέαξομεν ημίν είδωρ». Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν το χτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής. Ο ίδιος όμως εξαιτίας της αντιλογίας του τιμωρήθηκε από τον Θεό να μην εισέλθει στην γη της Ευαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με την βοήθεια του Ιησού του Ναβί εναντίον των Αμοραίων, των Μεδιανιτών και των Μουαβίτων, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από την Χαναάν. Εκεί στις στέπες του Μουάβ υπενθύμησε στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και τις αποκαλύψεις κατά την 40ετή πορεία τους στην έρημο. Τους τόνισε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Διαθήκης του Κυρίου και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες. Έπειτα άρχισε ως διάδοχό του τον Ιησούν του Ναβί. Έψαλε προς το Θεό την Οδύν: «Πρόσεχε ουρανέ και λαλίσω και ακουέ το υγιή ρήματα εκ στόματός μου». Και ευλόγησε για τελευταία φορά τις 12 φυλές. Πέθανε σε ηλικία 120 ετών στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβάβ ή Νεβό, όπου είχε ανέβει για να δείξει ο Κύριος την επικελμένη γη. Εκεί ετάφη, χωρίς ποτέ να μάθει κανείς τον ακριβή τόπο της ταφής του. Να σημειώσουμε τέλος ότι στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εφέρθη η θαυματουργός ράβδος του προφήτη Μωυσής στην Κωνσταντινούπολη και βγήκε ο αυτοκράτορ Πεζός και την προϋπάντησε. Έκτισε δε ναό της Θεοτόκου και έβαλε τη ράβδο μέσα σε αυτόν. Έπειτα την μετέφερε στο παλάτι όπως γράφει ο Γεώργιος ο Κωδυνός, τα πολιτικιών του. «Γνώφων άειλων, τεθεάμενος, νόμων ένθεων, πλαξίνε δέξω, ως θεάμων, μυστηρίων του πνεύματος και καταπλήξα στην Αίγυπτον θαύμαση, δημαγωγός Ισραήλ εχρημάτισας, Μωυσή ένδοξε, Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Αμήν».